Θυμάμαι λοιπόν ότι την εποχή εκείνη του σχολείου υπήρχαν πολλές αντιδράσεις. Υπήρχαν αντιδράσεις για την αυστηρότητα των Γερμανών. Το θυμάμαι ότι είχαμε βγει στους δρόμους τότε για το 15% στην παιδεία. Και γενικά υπήρχαν και κάποιες πρωτοποριακές και επαναστατικές διαθέσεις στο σχολείο και αντιδράσεις. Εκείνο που μου έκανε και σήμερα πολύ εντύπωση και διαχρονικά μου κάνει πολύ εντύπωση είναι η αγάπη τελικά που υπήρξε σε όλους μας για αυτό το σχολείο. Γιατί το να βρισκόμαστε τόσα χρόνια μετά και να υπάρχει αυτή η επιθυμία το να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί και να κουβεντιάσουμε δείχνει ότι το σχολείο αυτό τελικά ήταν ένας πολύ ισχυρός συνεκτικός δεσμός. Μας δημιούργησε κοινές παραστάσεις, κοινές φιλοδοξίες, κοινά όνειρα και μας κάνει ακόμη να θέλουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Για την τάξη 63, αυτό που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια, πάνω από 10 χρόνια που ασχολούμαι με το Σύλλογο των Αποφύτων, είναι ότι είναι η πιο δεμένη τάξη από όλες. Για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό, γιατί τότε ήταν χρόνια δύσκολα. Πώς αποφάσιζες να στείλεις μετά τον πόλεμο το παιδί σου στη γερμανική σχολή? Ήταν πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ δύσκολη η απόφαση. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ασχολούμαστε στο Σύλλογο των Αποφύτων με το κομμάτι που λέγεται Αραχώβης, δηλαδή το κομμάτι της γερμανικής που αναγκάστηκε να κλείσει το 44 με το τέλος του πολέμου, και βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά, μα πάρα πολλά παιδιά, εκεί που τελικά στείλανε τα παιδιά τους στο σχολείο, στη γερμανική, ξανά. Τα παιδιά αυτά σκορπίσανε, χαθήκανε. Πολλοί είχαν ένα φόβο να ομολογήσουν ότι ήταν στη γερμανική σχολή και πολλοί αισθάνονταν ανάβολα. Όμως όταν τους γνώρισα σιγά σιγά και κάναμε αυτή την εκδήλωση το 2013 στο σχολείο με τους απόφυτους του πολέμου, εκεί κατάλαβα ότι η οικογένεια της γερμανικής ήταν πολύ δεμένη. Παράλληλα έτρεχε και η σχέση με τον Κώστα τον Παπαϊλίου και την τάξη του 63, όπου εκεί πέρα χτίσαμε με σπάνιες φωτογραφίες μία εικόνα για την τάξη και για την περίοδο εκείνη που δεν έχω καταφέρει να τη χτίσω με άλλες τάξεις, ούτε με το 62, ούτε με το 64, ούτε με το 65. Έχουμε πολύ λίγες φωτογραφίες από εκείνες τις τάξεις. Οι τάξεις αυτές κρατήσανε μέχρι το 67. Εγώ μπήκα στο σχολείο το 68, όπου πλέον τα νέα κτίρια ήταν στο Μαρούσι. Και εκείνη την εποχή δεν την έζησα καθόλου, αλλά η τάξη του 63 είναι αυτή η οποία μετέφερε όλη την εικόνα εκείνων των χρόνων στο σήμερα. Η χρονιά αυτή πρέπει να ήταν η πρώτη χρονιά που ήταν ο πατέρας μου στο σχολείο και η μητέρα μου δίδασκε σε αυτή τη χρονιά και ήταν σημαντική χρονιά και φάση και για τους γονείς μου και για την οικογένεια συνολικά. Στο τέλος της χρονιάς αυτής γεννήθηκα εγώ και ήταν μια φάση που προφανώς οι γονείς μου ως Γερμανοί ξαφνικά στην Ελλάδα σε μια χώρα των ονείρων τους να μπορούν να διδάσκουν και να περνάνε τη ζωή τους ήταν μια πολύ θετική φάση για αυτούς. Είχαν πολύ στενές σχέσεις με τους συναδέλφους τους Έλληνες. Ο πατέρας μου ήταν πολύ φίλος με τον Παπαδάκη. Κάναν πολλά πράγματα μαζί και ήταν και πολύ φιλικοί και με τους μαθητές, από την εντύπωση. Βλέπω φωτογραφίες από τις εκδρομές που κάνανε. Και αυτό επηρεάσε όλη τη ζωή τους και τη δικιά μου στο τέλος ημέρας. Ο πατέρας μου ξαναήρθε άλλες δύο φορές στην Ελλάδα και σχεδόν όλη την επαγγελματική του ζωή την πέρασε εδώ, αλλά αυτή η φάση νομίζω ότι ήταν η πιο καλή. Εγώ συγκινήθηκα που με κάλεσε ο Κώστας σήμερα να έρθω εδώ πέρα, μία που ο πατέρας μου δεν υπάρχει πια και η μητέρα μου πολλά χρόνια. Με συγκίνησε πολύ που με κάλεσε, χάρηκα πολύ που είδα αρκετούς ανθρώπους που δεν τους ξέρω, κάποιους που τους ξέρω από εκείνες τις χρονιές δεν ήταν εδώ σήμερα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα. Τη σημερινή εκδήλωση την περίμενα με ανυπομονησία να έρθει για να δω όλους
τους παλιούς μαθητάς μου, όχι όλους βέβαια, αυτοί που ήταν και που μπορούσαν, και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που είδα το φίλο μου τον Παντελή, τον Παντελούρη, που είχαμε μιλήσει και τελευταία στο τηλέφωνο, αλλά επειδή αυτός ζει στο Αμβούργο, δεν έχουμε δεθεί καθόλου, έχουμε μόνο μιλήσει. Και πάντα θυμάμαι μια σκηνή στο σχολείο, δεν ξέρω, αυτή μου είχε μείνει στο μυαλό μου μέσα και αυτό θέλω να πω, με τον καθηγητή μας τον... όχι τον Δημόπουλο, τον Δημητράκο, ο οποίος μια φορά ρώτησε το Παντελή κάτι και ο Παντελής, πράγμα που δεν το συνήθιζε ποτέ, απήντησε με μια ανοησία. Πολύ σπάνιο πράγμα για τον Παντελή. Λοιπόν, οπότε του λέει ο καθηγητής, Παντελή μου, η άγνοιά σου είναι Παντελής. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτή τη σκηνή τη θυμάμαι πάντα και μου έχει μείνει από το σχολείο. Αυτό που, γιατί είναι μερικά πράγματα που σου μένουν χωρίς να το θέλεις, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και επίσης χάρηκα πάρα πολύ που είδα το φίλο μου τον Γιάννη τον Αντωνιάδη, που κάποτε τον είχα επισκεφθεί στο Βερολίνο που σπούδαζε. Εγώ ήμουνα στο Braunschweig και πήγαινα στο Βερολίνο και τους έβλεπα εκεί. Και οπότε πολλοί από την τάξη μου μετά βρεθήκαμε στο ίδιο πανεπιστήμιο στη Γερμανία. Αυτά είχα να πω έτσι για λίγο. Εγώ δεν είμαι ακριβώς όπως οι άλλοι. Έχω αφήσει τη Γερμανική το 1961. Γιατί τελείωσα τα 2 χρόνια μετά, πήγα στο Βαρβάκιο. Όμως ανήκω στη Γερμανική σχολή. Και για τη συνέχεια, για την εκδήλωση είναι πολύ καλή η ιδέα και το πρωτοβουλίο. Αν είναι αυτό, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τον οποίο είναι καλό να γίνονται τέτοιες reunion. Πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια, το παρελθόν με το παρόν να συνδέονται. Δεν μπορεί να διαγράφεται έτσι το παρελθόν, δεν το ξεχνάμε το παρελθόν, γιατί μας βοηθάει για το παρόν. Αλλά είναι και πολύ ωραίο να βλέπουμε τους παλιούς μας φοιτητές, λίγους έτσι γνώρισα, μετά τους γνώρισα. Εγώ θα είμαι με χαρά εδώ όταν ο Κώστας να έρθω, χαρά είναι με αυτό. Παρόλο που βλέπω ότι δεν είμαι απόφυτος, αλλά μου λέει ο Κώστας ότι όχι, για εμάς είσαι απόφυτος, οπότε φτιάξε. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αξέχαστα τα χρόνια της Γερμανικής Σχολής. Πρώτον, γιατί ήταν πολύ καλά παιδιά όλοι. Και επειδή η Γερμανική Σχολή τα διάλεγε τα παιδιά, είμαστε πάρα πολύ ενωμένοι. Είμαστε ενωμένοι σήμερα μέχρι σήμερα, η τάξη μου εσύ, βρισκόμαστε και βγαίνουμε έξω με τα κορίτσια όσοι έχουμε μείνει και τα συζητάμε. Οι γνώσεις που αποκτήσαμε ήταν φανταστικές. Μας δώσανε ένα υπόβαθρο που ανταπεξέλθαμε στη ζωή, θαυμάσια και χμωρές αναμνήσεις. Και έτσι και η σημερινή ημέρα είναι μια ζεστή οικογενειακή ημέρα. Δεν είναι κάποιο πάρτι ή κάποια συγκέντρωση που κάνουμε, όπως γίνεται στο κολέγιο καμιά φορά που είναι άγνωστη, είναι μόνο για το κρασάκι. Είναι με την ψυχή μας μέσα. Όλοι είμαστε συνδεδεμένοι, όλοι αγαπιόμαστε και είναι πολύ σπάνιο αυτό. Μακάρι να μπορούσαν και οι επόμενες γενιές ή και σε άλλα σχολεία να τους μεταφυτευτεί. Αυτό οφείλεται πρώτα στη γερμανική κουλτούρα και δεύτερον στους καλούς καθηγητές που είχαν εκεί την εποχή. Βέβαια, εγώ μετά από τη γερμανική σχολή που μου έδωσε πολλά προσόντα, πήγα στην Αμερική. Εκεί είναι άλλο το τοπίο. Εκεί δεν τον ξέρεις τον άλλον. Συνεργάζεσαι και την άλλη μέρα δεν ξέρει τίποτα. Ενώ στη γερμανική μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε. Δηλαδή, με τους συμφοιτητές μου το MIT στο Harvard που συνέβη, δεν έχουμε τίποτα το κοινό. Μόνο μας έρχεται έναν τον νέο. Ενώ αυτό το σχολείο εδώ και η καρδιά μας σημερινή, και όπως είναι και η παρουσίαση αυτή, είναι πάρα πολύ ζεστή μέρα. Την οποία δεν ξεχνάει κανένας. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης πολλά συγχαρητήρια και στον Κώστα για την οργάνωση αυτή τη σημερινή και σε εσάς, διότι πράγματι οργανώθηκε με την καρδιά. Και όταν κάτι οργανώνεται με καρδιά, μένει forever. Ναι, θυμάμαι από το σχολείο ότι τα πρώτα μαθήματα είχαν γίνει στην οδό στο Κολωνάκι. Ξέχασα το οδό. Κάναμε εκεί φροντιστήριο. Μετά δώσαμε εξετάσεις και μπήκαμε στη Γερμανική
και μετά εγώ δεν ήμουν γνωστή για τις γνώσεις μου και για τα ότι διάβαζα και τέτοια, αλλά ήμουν γνωστή για τη γυμναστική, τις επιδόσεις μου στη γυμναστική και στο χορό, όλες τις χώρες. Τι άλλο να πω από τη Γερμανική, αφού αποφύτησα, εργάστηκα στη Γερμανική αμέσως και με την κυρία Ντιλέρνια. Η κυρία Ντιλέρνια με έμαθε με το ζόρι πράγματα που πολύ δύσκολα. Να κρατάω το ωράριο, να είμαι καθαρά, να μιλάω καθαρά και ενδιαφέρον, για τη ζωή μου αυτό με ωφέλησε βέβαια αργότερα που έφυγα πια από τη Γερμανική. Εργάστηκα 10 χρόνια και ήταν ωραία χρόνια. Και μετά, τι να σας πω, είχαμε μπει στη Γερμανική που το θέλει η μαμά μας. Η μαμά μας ήταν και αυτή μαθήτρια της Γερμανικής σχολής πριν τον πόλεμο και μετά ήταν καθηγήτρια της γυμναστικής. Όταν έγινε ο πόλεμος, το 40, αναγκάστηκε και έκλεισε το σχολείο, οπότε έφυγε. Για τη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια από τις ωραίες εκδηλώσεις που έχουν γίνει. Με μεγάλη... ήρθε ο κόσμος ευχαρίστως. Δύσκολα γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Αν δεν μπει το όνομά του, δύσκολα αναγνωριζόμαστε. Πέρασαν τα χρόνια. Ελπίζουμε σε 10 χρόνια που θα ξανασυναντηθούμε να είμαστε όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Εγώ ξεκίνησα από το 8ο γυμνάσιο και έδωσα μετά εξετάσεις και πήγα στη Γερμανική σχολή. Η Γερμανική σχολή μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί υπήρχε μία τάξη, μία τέτοια. Αλλά αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν ο τρόπος με τον οποίο μας υποδέχτηκαν, ο τρόπος με τον οποίο μας μαθαίναν τα διάφορα συστήματα. Αυτό που έμαθα περισσότερο, αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν το πρώτο μου ταξίδι με τη Γερμανική σχολή, με τον διευθυντή της σχολής, τον κύριο Δημητράκο, ο οποίος ξεκινήσαμε να πάμε στη Γερμανία με τρένο. Τα τρένα τότε ήταν μουτζούριδες. Ξεκινήσαμε ένα βράδυ και φτάσαμε μετά από αρκετές ώρες, να μην πω μέρα, φτάσαμε στο Μόναχο. Εκεί είμαστε όλοι μαύροι. Πήγαμε αμέσως, υπήρχαν εκεί πέρα πλυντήρια και πληθήκαμε. Από εκεί ξεκινήσαμε και πήγαμε λίγο παραπάνω στη Βόνη. Εκεί ήταν κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Μετά πήγαμε στο Σόμπιλ. Στο Σόμπιλ είναι στο βόρειο μέρος της Γερμανίας σε μια κατασκήνωση και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο μας ταξίδι. Η εξέλιξή μου σε μένα έφυγα το μετά από τη σχολή που τελειώσαμε. Πήγα στη σχολή ναυτικών δοκίμων και εξελίχθηκα μέχρι υπονάβαρχος. Είχαμε μια καταπληκτική τάξη. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Είμαστε φίλοι και η παρέα ήταν, είμαστε όλοι πολύ καλοί μαθητές. Και το πράγμα πήγαινε πολύ καλά. Και παρόλο που εγώ τουλάχιστον κράτησα μόνο 2 φίλους από εκεί, δεν μείνανε. Τώρα ας πούμε είδα μία συμμαθήτρια και είναι σαν να μην έχει περάσει μία μέρα. Κάναμε πάρα πολύ ωραίες εκδρομές. Μας πηγαίνανε κάθε χρόνο μία τετραήμερη, πενταήμερη από την πρώτη γυμνασίου. Όσο όπως τώρα πάνε τα παιδιά στην τρίτη λυκείου. Και μας κάνανε μάθημα ακριβώς πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι... Ήτανε πάρα πολύ... Ήτανε... Να σας πω κάτι. Σε αυτό το σχολείο έμαθα να δουλεύω. Και ό,τι έκανα μετά στηριζόταν σε αυτόν τον τρόπο που μάθαμε εκεί. Η Γερμανία είναι... Δεν έχω πατήσει ποτέ στη Γερμανία. Δεν μιλάω πια, τα έχω ξεχάσει, αλλά... ήταν πολύ καλό σχολείο, πολύ καλοί καθηγητές και αυτά.
και το καλύτερο ταξίδι από όλα που κάναμε ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Που το κάναμε στην τρίτη στην έκτη γυμνασίου, δεν υπήρχε το τελίτιο. Γιατί ήταν το καλύτερο? Γιατί είχαμε μεγαλώσει, ήταν δύο καθηγητές, ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Βασιλόπουλος και είμαστε σαν παρέα. Δεν ήταν σχολείο. Ζητήσαμε να πάμε να δούμε χορό της σκυλιάς και μας πήγανε. Δηλαδή, θέλω να πω, υπήρχε μία ελευθερία και μία αυστηρότητα εκεί που ήταν η αυστηρότητα. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες που βρεθήκαμε ξανά οι παλιοί φίλοι, οι μαθητές. Είναι πολύ ευχάριστο και ωραίο. Και ελπίζω να ξαναβρεθούμε σε καμιά δεκαετία χρονιά. Το ευχάριστο είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κρατήσει επαφή. Δηλαδή, εμείς οι τρεις τουλάχιστον, αγαπιόμαστε. Είστε εξαιρετικά. Αλλά εμείς λεπόμαστε πάντα. Μα γιατί που ήσουν τόσα πολλά χρόνια στη Γενέβη, στη Γενέβη και μετά στο Λουξεμβούργο. Η Ιωάννα τι κάνει? Η Ιωάννα είναι στη Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη. Υπάρχει... Τα τελευταία χρόνια είναι που έρχομαι πιο συχνά στην Νέα Υόρκη. Εγώ ζω στην Αγγλία. Εμένα μ' άρεσε που είδα την πόρτα του σχολείου. Στο Βίνσο. Στη φωτογραφία. Στο Βίνσο. Και εσύ? Αυτό. Η Ελένη. Όχι, Ελένη. Εγώ είμαι εδώ στο κέντρο. Είμαι 25 χρόνια στη Βιέννη. Λοιπόν, ήμασταν πάντα φίλοι στο σχολείο. Υπάρχει κάτι που θυμάστε από τότε που σας έχει μείνει? Α, μας έχει μείνει. Κάποιο χαρακτηριστικό. Τι λένε, μα έχει εγώ τραγούδαινα το West Side Story πάνω στο τραπέζι και κάναμε πλάκα. Είμασταν χάνομαι. Κάναμε σκασιαρχία, πηγαίναμε στο εμάς στη γειτονιά. Στο Φλωράλ. Και στο τέτοιο και στο... Στο Φλωράλ, στην Εκκλησία Εξαρχείων. Ναι. Εγώ θυμάμαι που είδαμε ένα απαγορευμένο... Και μετά πηγαίναμε στο Πάνθεον, στο σινεμά και βλέπαμε δύο έργα. Είδα το ψυχό πρωί από σκασιαρχείο. Ο Γιώργος απέφευγε τη γυμναστική μονίμως. Ναι, εγώ έλεγα πως έχω ασχολικοειδίτη, είδα πως έχω εκείνο, πως έχω το άλλο και επειδή βγαίναμε από το φράκτιο που κάναμε στο Πανελλήνιο γυμναστική, βγαίναμε από μια τρύπα και είπα το θέατρο του Κατράκη, της Αλίκης, ένα θέατρο δίπλα. Ναι, ναι, ναι. Και πηγαίναμε και μας έπισε ο φύλακας καφέ. Και κάναμε λιοθεραπεία. και όταν τελείωνε η γυμναστική, μπαίναμε, κάναμε, όπως είμαστε ειδρωμένοι. Κάναμε γυμναστική στο Πανελλήνιο. Και κάναμε όλη αυτή τη διαδρομή από το σχολείο στο Πανελλήνιο. Το σχολείο μας ήταν στην Οδό Μετρό. Και μία φορά εμφανίστηκε και ένας τέτοιος, πώς τους λένε αυτούς. Και πάθαμε σώμα. Αλλά ο Γερμανός, ο γυμναστής μας, ήταν σχετικά αφελής. Πώς τον λέγανε? Ο Χίλμπρεχτ. Ξεκινάγαμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, δύο τμήματα, είμαστε γύρω στα 50 παιδιά και φτάναμε 30. Σε πληροφορώ ότι εμείς στην χρονιά μας αντιπλησιάσει άλλο δρόμο. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε. Έχετε μιλήσει στους χειρότερους από την τάξη. Όλοι κάναμε μια πολύ πετυχημένη ζωή, αλλά μέσα στην τάξη δεν ήμασταν. Ήταν μια αντιφατική περίοδο για μας. Ξεκινήσαμε από τις γειτονιές μας και ξαφνικά βρεθήκαμε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν άγνωστο. Και ήταν και αντιφατικό ως προς αυτά τα οποία είχαμε ζήσει μέχρι τότε. Το περιβάλλον που προέβαλε την οτροπία τη γερμανική, τον πολιτισμό το γερμανικό και τον τρόπο που το σκέφτεστε τον Γερμανό. Πιστεύω λοιπόν ότι όλα αυτά έτσι, έχουν μείνει κάπως στο υποσυνείδητο και εγώ προσωπικά πολλές φορές βλέπω στον ύπνο μου τα πρώτα χρόνια όταν πρωτοπερπατούσα εκεί και έφτανα στην πόρτα που είδαμε και έμπαινα μέσα με δέος ένα ωραίοτατο κτίριο νεοκλασικό παρεπιπτόντος στη Μετσόβου το οποίο μάλιστα όταν γύρισα από τη Γερμανία το 1974 θυμάμαι τα Χριστούγεννα περνούσα με το αυτοκίνητο κατεβαίνοντας από την Εθνική βρέθηκα τυχαία για να πάω κάτω προς στο σπίτι που ήταν στο Φάλιρο, στην Καλυθέα, από εκεί. Και ήταν και η γυναίκα μου που είναι σήμερα μαζί μου. Της λέω τώρα σε λίγο, λέω, θα δούμε το σχολείο από την Πατησίου.
φτάνουμε εκεί, κοιτάζω το σχολείο και μιλώ εδώ και εκεί έμεινα ευρώτητος, διότι είδα γερανούς και μπουλντόζες που το ρίχνανε. Mm. Έτσι ήταν μια τραυματική εμπειρία. Και όπως είπα, βλέπω στον ύπνο μου έτσι, την διάφορα στιγμιότυπα κλπ. Και παρεμπιπτόντως με τον Νίκο, ήμασταν στο Δανείο, βρεθήκαμε αργότερα και έτσι κάναμε και εξοχή μαζί τυχαία. Πέρασαν πολύ ωραία αυτά λέγαμε πριν. Και κάναμε μια αναδρομή, τι πήραμε και τι μας έκανε εντύπωση με την καλή, με την κακή έννοια από τη Γερμανική Σχολή. Με καλή κουβέντα και χάρηκα που τα είπαμε, δεν τα έχουμε επιμένει. Πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια. Ελάτε κύριε Νίκο. Να καθίσω λίγο πριν, έλα. Οι δεσμοί που δημιουργούνται και που αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε στην επέτειο, στο Klassentreffen που λέγεται γερμανικά, Reunion εγγλέζικα, είναι πολύ βαθιά ριζωμένοι. Γιατί ζήσαμε μαζί μια ομάδα που μπήκαμε παιδιά και βγήκαμε άντρες και γυναίκες. Είχαμε, μαζί μοιραστήκαμε όλη αυτή την εξέλιξη της εφηβείας και όλη αυτή τη μάθηση που η γερμανική σχολή μας προσέφερε, γιατί μας έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Η γερμανική σχολή είχε ένα φοβερά βεβαρημένο υλικό, γιατί έπρεπε να δείξει στο ελληνικό δημόσιο ότι ήταν άξια να υπάρχει στην Ελλάδα. Και έτσι όλος αυτός ο αγώνας και η αγωνία με τα παιχνίδια, με τις αταξίες και όλα αυτά τα πράγματα που είχε η εφηβεία μας έχουν δέσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή θα το είδατε, μιλάμε σαν να είμαστε αδέρφια. Έχουμε πολύ μεγαλύτερους δεσμούς από τους συγγενείς μας καμιά φορά με τους συμμαθητές μας. Αυτά μένουν αξέχαστα. Βέβαια, όσο ήμουνα στη Γερμανία, γιατί μετά τη Γερμανική Σχολή μπήκα στην Εθνική Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα με μετέθεσε στα καταστήματα της Γερμανίας, οι Γερμανοί που συναντούσα και μαθαίνανε ότι έχω βγάλει τη Γερμανική Σχολή, με ρωτούσανε πάντοτε, γιατί πήγες στη Γερμανική Σχολή. Τι να τους έλεγα. Και μάλιστα, το 58, 59 πότε μπήκαμε. Το 63 μπήκαμε. Όχι. Πότε μπήκαμε. Ναι. Το 57. 57. Δηλαδή, λίγα χρόνια μετά τη γερμανική κατοχή. Να φανταστείτε ότι στην κατασκήνωση, να σας το πω ανοιχτά, τις τουαλέτες, στην κατασκήνωση που πήγαινα, τις λέγαμε Γερμανία. Πού πας, πάω στη Γερμανία, δηλαδή στις τουαλέτες. Την είχαμε, έτσι. Υπήρχε το μίσος αυτό. Τώρα, οι γονείς μου καταλάβανε ότι ήταν ένα πολύ καλό γυμνάσιο και ότι μπορούσε να μας μεταδώσει τη γερμανική διανόηση, που είναι αξιόλογη βέβαια, γιατί οι Γερμανοί πήρανε την αρχαία ελληνική και την αναπτύξανε και την σχολιάσανε και την προβάλλανε περισσότερο από εμάς τους Έλληνες. Υπάρχουν συγγράμματα Γερμανών που δεν υπάρχουν από Έλληνες, σχετικά με την αρχαία Ελλάδα. Συν τις θετικές επιστήμες και όλο αυτό το οικονομικό θαύμα που είχε γίνει στο μεταξύ στη Γερμανία, ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά το πρώτο μου ταξίδι που πήγα στη Γερμανία. Που μας πήγανε με το σχολείο. Και μας γυρίσανε σε όλη τη Γερμανία. Μου έμεινε αξέχαστο το πράγμα. Γιατί η Ελλάδα είχε μείνει πάρα πολύ πίσω και με τον εμφύλιο που είχε τελειώσει μόλις το 48 της Ελλάδας. Κράτησε μέχρι το 52 όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Και η Γερμανία την εποχή εκείνη έκανε την ανάπτυξή της, το οικονομικό θαύμα. Όλα αυτά μας έχουν δέσει πάρα πολύ με τους συμμαθητές μας και αισθανόμαστε πραγματικά περισσότερο από συγγενείς. Mm-hmm. Και αυτό το δώσαμε και το εκφράσαμε απόψε με πολύ μεγάλη χαρά και εύχομαι να επαναληφθεί σύντομα. Και αν όχι για 10 χρόνια, κάπως συντομότερο, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Εγώ πήρα πάρα πολλά και έχω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου.
Γιατί δική της ιδέα ήταν να πάμε στη γερμανική σχολή, γιατί και αυτή πήγαινε στη γερμανική σχολή, στο δημοτικό όμως. Πριν από τον πόλεμο επιτρεπόταν να υπάρχουν σχολεία δημοτικά, ξένα σχολεία δημοτικό, να έχουν δημοτικό στην Ελλάδα. Και η μητέρα πήγαινε και ήξερε άπτεστα γερμανικά, και αυτή και ο αδερφός της. Και αποφάσισε ότι καλύτερα να πάμε στη γερμανική σχολή. Και πήρα πάρα πολλά. Δηλαδή ήταν για μένα, δεν ήταν μόνο γνώσεις, ήταν και στήριγμα το σχολείο. Εγώ έτσι το βίωσα. Ήτανε σχολείο που έμαθα αλληλεγγύη, που δεν υπήρχε τόση στην οικογένειά μου, ίσως. Ήτανε βοήθημα για μένα το σχολείο. Θυμάμαι πάρα πολλά, όπως αυτό το έλεγα πριν, ότι μας είχαν βάλει τιμωρία, κάτι είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι τι, κάναμε διάφορα παλαβά. Να μην πάμε σε μια εκδρομή, να μην μπορούμε να λάβουμε μέρος σε μια εκδρομή. Και έγραψε η αδερφή μου μια τόσο καλή εργασία, που είπε ο δάσκαλός μας των γερμανικών, ότι εφόσον έχετε μια τέτοια συμμαθήτρια που είναι τόσο καλή στα γερμανικά, όλη η τάξη θα πάει... Ναι. Επίσης, έκανε κάποιος, είχε κάνει κάποιος, θυμάμαι έτσι, ένα στιγμιότυπο, αλλά αυτό, επαναλαμβανώ, ήταν το πνεύμα του σχολείου αυτό. Είχε κάνει κάτι, ναι, και μπήκαμε στην τάξη, μπαίνει ο καθηγητής μας, θυμωμένος πάρα πολύ, ο Φραντς Μάιερ. Εγώ θα ήμουν. Τι? Εγώ θα είχα κάνει κάτι. Δεν θυμάμαι τι ήταν. Και λέει, ποιος το έκανε αυτό, αλλά δεν θέλω να μαρτυρήσετε. Δεν θέλω προδότες εδώ μέσα. Να. Όποιος το έκανε θα το πει μόνος του. Αλλιώς θα τιμωρηθεί κιόλας. Αυτό που αισθάνομαι πρέπει να πω είναι ότι περάσαν 60 χρόνια κι όμως βλέπω και εγώ και εδώ τους παλιούς να νιώσουμε παιδιά. Ίσως όταν βρισκόμαστε και να ισχύει αυτό, αλλά είναι και η γενιά μας. Η γενιά που βγήκε εκεί 63, 65, 68. Ήταν μια γενιά ιδιαίτερη σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη, στην Αμερική. Κάπως η γενιά του Πολυτεχνείου, λίγο πριν το Πολυτεχνείο. Μια γενιά δυναμική, με δεσμούς ανάμεσά της. Και αυτό μας συνοδεύει και μας κάνει να αντέχουμε ακόμα. Βέβαια, έχουν φύγει πολύ παλιοί συμμαθητές και ορισμένοι πολύ αγαπημένοι που εγώ δεν μπορώ να τους ξεχάσω. Τους έχω πάντα στην καρδιά μου και είναι ωραίο που τους θυμόμαστε και οι άλλοι συμμαθητές. Εγώ θα σας πω πώς μπήκα στη γερμανική σχολή και γιατί πήγα. Διότι αυτό το ξεκίνημα μου ότι πήγα στη γερμανική σχολή ήταν ίσως το βασικότερο σημείο στην πορεία της ζωής μου. Διότι αν δεν πήγαινα στη γερμανική σχολή, δεν θα πήγαινα στη Γερμανία να σπουδάσω, δεν θα βρισκόμουν στην Ελβετία, δεν θα γνώριζα τη γυναίκα μου, θα ήταν μια εντελώς διαφορετική ζωή. Και γι' αυτό θέλω να πω γιατί πήγα και πώς πήγα στη γερμανική σχολή. Εγώ ήμουν πάντα καλός μαθητής. Είχα μια θεία που με μεγάλωσε, δασκάλα, η οποία με είχε ταράξει να μου κάνει από μικρό, να γράφω εκθέσεις, θα έπαιρνα και όλα τα γράμματα και έτσι δεν υπήρχε θέμα να μην πάω καλά στη σχολείο. Αλλά οι γονείς μου με διορατικότητα τότε, τότε δεν υπήρχε τόσο πολύ το φροντιστήριο. Μιλάμε τώρα 1957. Πήγα εγώ στη Γερμανική Βιτολία, το Δημοτικό Σχολείο. Και αγγλικά
είχα αρχίσει να κάνω μικρός και σκεφτήκανε να μάθω και μια άλλη γλώσσα. Ποια άλλη γλώσσα? Γερμανικά. Προσέξτε τώρα, θα σου πω ένα μυστικό που δεν είναι ίσως Εβραίος γνωστό. Η γερμανική σχολή ξαναλειτουργήσε το 1956. Είχε κλείσει μετά τον πόλεμο, λόγω, η γερμανική σχολή είναι από το 1896, είναι παλιό σχολείο. Έχει μια μεγάλη πορεία, έχει αναδείξει πάρα πολλούς. Και έκλεισε όμως μετά τον πόλεμο, λόγω επειδή οι Γερμανοί ήταν κατακτητές της Ελλάδος. Και όταν ξανά άνοιξε το 1956, ο πρώτος διευθυντής ήταν ο Γιώργος ο Δημητράκος, που είχε κάνει εξαιρετικές σπουδές στη Γερμανία, αλλά ήταν αριστερός. Η Ελλάδα τότε ήταν μετά τον Εθνικό Διχασμό, είχαν περάσει συμμορφωτό πόλεμο, είχε περάσει η αντίσταση, είχε περάσει όλη αυτή η ιστορία που είχε διχάσει τη χώρα και πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί ήταν αριστεροί. Η θιά μου μεγάλωσε, ήταν υπόδικος με τον Μπελογιάννη. Ήταν αριστερή. Και όταν άρχισε να ψαχνόμαστε που σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί, όπως με λέγανε, διαπιστώθηκε από τους γνωστούς, της έμαθε, ότι η γερμανική σχολή που ξαναλειτουργήσε ήταν γεμάτη με αριστερούς καθηγητές. Γιατί ο διευθυντής ήταν αριστερός, ο Δημητράκος, που ήξερε άψογα γερμανικά, οι Γερμανοί τον στηρίζανε και είχε δώσει δουλειά σε όλους, σε πολλούς φίλους του καθηγητές αριστερούς, οι οποίοι τότε στο δημόσιο δεν βρίσκαν δουλειά λόγω φρονημάτων. Οι άνθρωποι είχαν θέμα επιζήσεως. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς το ξέρουν αυτό. Οι περισσότεροι καθηγητές μας της πρώτης φουρνιάς που τελείωσα εγώ ήταν αριστεροί. Κυρίως τότε λέγαμε κομμούνια, κομμουνιστές. Αλλά ήταν εξαιρετικοί καθηγητές, εξαιρετικοί άνθρωποι, φιλόλογοι, γνωστοί και έτσι από αυτή τη σπόντα, που ήταν θιά μου αριστερή, βρέθηκα εγώ το 1957 να δίνω εξετάσεις στη γερμανική σχολή και από εκεί η μπάλα άρχισε να τσιλάει. Και βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα 60 χρόνια μετά. Mm-hmm. Με ζωή στη Γερμανία, ζωή στην Ελβετία. Και αυτό μας λέει τι. Ήταν ένα καλό σχολείο, το είδατε σήμερα. Τι, υπάρχει ζεστασιά ακόμα. Δεν είναι αυτονόητο μετά από. Δηλαδή, εγώ είδα σήμερα ανθρώπους που είχαν τους δω 60 χρόνια. Ήταν σαν τους όλοι παχτές. Ήταν ένα καλό σχολείο. Μάθαμε, μας έμαθε γράμματα, μάθαμε μια ξένη γλώσσα. Και αυτό ήταν για μένα ουσιαστικό λόγο της γερμανικής σχολής. Επειδή είχαμε το γερμανικό απιτούρ, πήγαμε στη Γερμανία και μπορούσαμε να σπουδάσουμε χωρίς να δώσουμε εξετάσεις. Διότι τότε δεν ήταν με Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα αγωνισμό πτυχίων. Όποιος πήγε να σπουδάσει από ελληνικό σχολείο, έπρεπε να δώσει εξετάσεις επιπλέον. Και βασικά δεν ήξερε γερμανικά. Εμείς πήγαμε και διακριθήκαμε και σαν φοιτητές πάρα πολύ. Αυτά τα παιδιά εδώ πέρα και έχουν κάνει εξαιρετικές σπουδές στη Γερμανία. Διακριθήκαμε λόγω των καλών γνώσεων που είχαμε στη γερμανική. Γι' αυτό λοιπόν οφείλω πάρα πολλά στη γερμανική και είμαι πολύ ευχαριστημένος που 60 χρόνια μετά βρίσκομαι εδώ πέρα και γιορτάζουμε αυτή την ωραία έπαιξη. Σας ευχαριστώ.